Θα μείνω σε έναν που τον θεωρώ τον πιο διαφορετικό, γιατί αφορά το σύνολο των κρατών στα οποία υπάρχει πρακτική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, εντός και εκτός Ευρώπης. Και μιλώ για αυτό το οποίο πολλές φορές έχω επισημάνει ως επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού. Υποχωρεί ο κανόνας δικαίου και το κράτος δικαίου, υποχωρεί η ίδια η δημοκρατία υπέρ μιας δήθεν οικονομικής αποτελεσματικότητας. Έχει θεωρηθεί το ταμιακό, το δημοσιονομικό συμφέρον ως δημόσιο συμφέρον. Αυτό το έχουμε δει μάλιστα καταγεγραμμένο πλέον και στην ομολογία και του δικαστηρίου της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και των εθνικών δικαστηρίων.